Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω και εγώ με την ανάγκη να ψηφιστεί, να κατατεθεί και να ψηφιστεί η θέση του Δημοτικού Συμβούλου απέναντι στην εξέλιξη της δίκης της Χρυσής Αυγής. Έχει γίνει μια προσπάθεια στο κείμενο ώστε να εκφράζει τη δυνατότητα αυτής της ψηφοφορίας και με αυτή την έννοια πιστεύουμε ότι θα είναι ένα σημαντικό βήμα στην παραπέρα απομόνωση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης η οποία δικάζεται. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να μας απασχολήσει στη σημερινή έστω προημερησία συζήτηση η παρέμβαση που κάνουν οι 6 σύλλογοι εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αριστοτέλης Αθηνά, Αλφα Αθηνών, Ιμβριώτη, Μακρυγιάννης Παρθενώνας καθώς και 2 από τις ΕΛΜΕ που δραστηριοποιούνται στον χώρο των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας, η δεύτερη και η πέμπτη ΕΛΜΕ, πάνω σε ερωτήματα που έθεσαν στη συνάντησή τους με τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον Αρμόδιο, τις απαντήσεις που δεν πήραν, διαβάζω, θεωρώ ότι 8 πρωτοβάθμια σωματεία στον χώρο, κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε την υπομονή να μην διακόπτετε, γιατί νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Έχετε δίκιο, κύριε Σοφιανέ. Η τελευταία φορά, σας το λέω πραγματικά, είναι η τελευταία φορά που γίνεται φασαρία και διακόπτεται. Λοιπόν, κυρία Δασκαλάκη, καθίστε κάτω. Κύριε Αποστολόπουλε, καθίστε κάτω. Μιλούν οι συνάδελφοί σας και πρέπει να τους σέβεστε. Έχετε δίκιο, καθίστε. Και... Συγγνώμη, καθίστε κάτω. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ ησυχία. Και δεν χάνουμε, νομίζω, χρόνο το να συζητάμε για την κατάσταση και από πλευράς χρηματοδότησης αλλά και από πλευράς ελλείψεων για τα δεκάδες σχολικά συγκροτήματα της Αθήνας πάνω σε ερωτήματα αλλά και σε μια απέτηση όπως είναι η άμεση καταβολή στους λογαριασμούς των σχολείων όλου του ποσού της κρατικής επιχορήγησης και της έκτακτης χρηματοδότησης για τη θέρμανση που σημαίνει ότι δεν έχει καταβληθεί και την αναλυτική δημόσια ενημέρωση για το ποσό που δικαιούται κάθε σχολείο. Ενώ από τα ερωτήματα που λέτε ότι έχουν απαντηθεί, σίγουρα ένα από αυτά είμαι σίγουρος ότι δεν έχει απαντηθεί, τα άλλα από τη συζήτηση θα φανεί κατά πόσο έχουν απαντηθεί, το εάν τα χρήματα του προηγούμενου καθεστώς θα πιστωθούν στους καινούριους λογαριασμούς των σχολικών επιτροπών, το αν θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός λειτουργικών εξόδων από τις ανάγκες για επισκευές. Λέω 2 από τα 8 ερωτήματα που βάζουν, που ξέρουμε ότι δεν έχουν απαντηθεί. Θεωρούμε ότι από αυτή τη συζήτηση, την προημερησίας, έχουμε να πάρουμε, γιατί είναι γνωστό ότι σε κάθε συνεδρίαση στεκόμαστε αναλυτικά κατά σχολική μονάδα με προβλήματα που φέρνουν είτε οι σύλλογοι εκπαιδευτικών, είτε οι σύλλογοι γονιών, άρα μια πιο συνολική συζήτηση πιστεύω θα βοηθήσει. Τρίτο θέμα. Πρέπει να έρθει εντός ημερησίας μια ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας για το εάν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ανοιχτά σχολεία και με τι όρους θα συνεχιστεί. Και αυτό γιατί εντάξει η δική μας θέση, η διαφωνία μας για το πρόγραμμα των ανοιχτών σχολείων της προηγούμενης περίοδου όσον αφορά την άμεση εμπλοκή των ιδρυμάτων, δεν αναφέρω τα ονόματα αυτών των ιδρυμάτων, ήταν γνωστά στη συζήτηση που έχουμε κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με άλλους όρους μπορείς να δεις αυτό το πρόγραμμα αν ο Δήμος είναι ο φορέας που το υλοποιεί, κάτι που μας βρίσκει σύμφωνους και θα θέλαμε να υπάρχει μια ενημέρωση. Υπάρχει επίσης με βάση αυτά που είχαν απαντηθεί σε ερωτήματα που είχαμε κάνει από τον ΟΠΑΝΔΑ όσον αφορά τις παιδικές χαρές. Είχε υποθεί ότι τον Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη θα ξεκίναγαν εργασίες σε 19 παιδικές χαρές. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει κάτι. Τι προβλέπετε να γίνει, γιατί είμαστε πλέον στα μέσα του Φεβρουαρίου του 20. Και τέλος, επειδή ψηφίστηκε στη Βουλή η διεύρυνση των φορέων που μπορούν να προχωρούν στους χώρους εποπτευόμενης χρήσης
και μάλιστα και με ξεπερνώντας το σκόπελο της χωροθέτησης και με εφαρμογή αυτοκινήτου το οποίο θα γυρνάει στους δρόμους, θα θέλαμε το τι σκοπεύει να κάνει η Δημοτική Αρχή για το θέμα αυτό. Να έρθει μια ενημέρωση, μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γίνεται μεγάλη κουβέντα, ακούγονται διάφορα. Ποια είναι η δική σας πρόθεση επίσημα, αν σκοπεύετε να χωροθετήσετε και πού θα είναι αυτό, πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, αν σκοπεύετε να βάλετε λεωφορεία, ξέρω εγώ, πούλμα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι μια τέτοια συζήτηση πρέπει να γίνει. Μην σταθώ τώρα στην δική μας διαφωνία, στην δική μας αντίληψη, να μούμε στο αν υπάρχει κάτι για το επόμενο διάστημα και καλό είναι να γίνει συζήτηση, να ενημερωθεί και ο κόσμος της Αθήνας. Αυτά. Επειδή άνοιξε η συζήτηση για την προσχολική αγωγή και την υποχρεωτικότητα, εμείς θεωρούμε ότι η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν σωστή. Δεν μπορείς σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται οι ελεύθεροι χώροι στα σχολεία, στα σχολικά συγκροτήματα της Αθήνας, να τους επιβαρύνεις και με προκάτ. Και επειδή, εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό έχει να κάνει εδώ και 3 χρόνια το συζητάμε. Και έχει εξαιρεθεί ο Δήμος της Αθήνας 3 χρόνια. Ούτε η αλλαγή κυβερνήσεων, ούτε η αλλαγή δημοτικών αρχών μπορεί να δικαιολογεί το να συζητάμε ότι θα κάνουμε υποχρεωτική την προσχολική αγωγή το Σεπτέμβρη, γεμίζοντας τα ελάχιστα προάβλια με προκάτ, ενώ δεν δρομολογείται καμία διαδικασία και για καινούργια σχολικά κτίρια, ούτε καν στο σχεδιασμό, ή εν πάση περιπτώσει δεν βρίσκουμε τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί δημοτική περιουσία, αλλά και περιουσία των ιδρυμάτων, γιατί και τα ιδρύματα στα οποία ο Δήμος συμμετέχει έχουν περιουσία, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε στοιχειωδώς και όχι με τέτοιο τρόπο το ζήτημα της προσχολικής. Άρα πρέπει να έρθει συζήτηση σαν θέμα, να προετοιμαστεί τέτοια συζήτηση. Που λέει είναι αυτά τα δεδομένα, είναι αυτοί οι χώροι, σε αυτά τα μεγάλα προάβλια μπορεί να βάλεις προκάτ, εκεί δεν μπορείς, πώς καλύπτω το κενό από τα 110 στα 50, 60, 70 που μένουν. Δηλαδή ας κάνουμε μια τέτοια συζήτηση με εισήγηση των 2 αντιδημάρχων και να καταλήξουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο.